Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Το Σάββατο εγχειρίστηκα και τώρα είναι Δευτέρα βράδυ και κάνω ένα μικρό βιντεάκι και να σας πω ότι όλα πήγανε καλά. Ο γιατρός μου ήταν πάρα πολύ καλός. Το προσωπικό και στον Άγιο Λουκά, όπως επίσης και η κλινική του Άγιο Λουκά ήταν πάρα πολύ καλή, όλοι τους. Δεν έχω κανένα παράπονο. Αυτό εδώ που έχω αυτή τη στιγμή εδώ είναι ένας ψιλονάρθηκας, γιατί πολύ μικρή λέπτυνση που κάνανε στο tip of the nose. Μέσα στα ρουθούνια έχω φίλοι σιλικόνης, τα οποία χρησιμεύουν ως νάρθηκες για το διάφραγμα και για την τρύπα που είχε και η οποία ευτυχώς έκλεισε. Από αυτό το ρουθούνι το δεξί, δεν μπορώ να πάρω το αριστερό και το delivery. Δεν μπορώ να πάρω καθόλου αναπνοή, αλλά από το αριστερό κάτι γίνεται. Βέβαια τρέχουν αίματα, πηγές και τέτοια. Έχουμε μπροστά μας 3 εβδομάδες ανάρρωσης, για να δούμε αν τα ρουφούγια θα λειτουργήσουν φυσιολογικά. Θα πρέπει να βγάλουμε το φιλμ σιλικόνης για να δούμε αν έσχιαξε το διάφραγμα και αν έκλεισε η τρύπα, επιτυχώς. Αυτή τη στιγμή η μύτη μου είναι, όπως βλέπετε, τραβηγμένη κατά πάνω. Είμαι δηλαδή κάπως σαν πόρκι, σαν γουρουνάκι. Αυτό εδώ είναι όλο πρισμένο. Και αυτά εδώ είναι πρισμένα, αλλά όπως βλέπετε, 2 μέρες μετά δεν έχω κανένα, μα κανένα μελάνιασμα στο πρόσωπο. Και τα χείλη μου εδώ είναι τεντωμένα, δηλαδή κανονικά είναι έτσι. Τώρα είναι έτσι. Γιατί όλη αυτή η περιοχή εδώ είναι πρισμένη. Την πρώτη νύχτα είχα μέσα τα μπορ με πόματα, θα τα δείτε, γιατί έχω τραβήξει και βιντεάκι στο κρεβάτι του πόνου. Η πρώτη μέρα ήταν δύσκολη με τα χαιρετικά. Μετά ήταν σχετικά normal, σαν να έχω αυτή τη στιγμή σαν να έχω ένα άσχημο κρυολόγημα. Απλά θέλει προσοχή. Αυτά ήθελα να σας πω. Μιλάω επίσης σιγά για να μην σας ενοχλεί ο θόρυβος γιατί είναι webcam. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Θα επανέλθω δρυμύτερη στο σύντομο μέλλον. Όσοι θέλετε πληροφορίες, θα μου στείλετε μηνυματάκια. Αυτά. Φιλά και πολλά. Γεια σας. Καθίστε να βρω από που κλείνει όπως αυτό. Καλά σας λέω, γεια. Ωραία. Γεια σας.